Συνδεόμαστε απευθείας με τον καθηγητή μικροβιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στυλιανό Χατζηπαναγιώτου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω αν είναι ήδη αργά. Κοιτάξτε, αργά δεν είναι, αλλά νομίζω ότι σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή υπερμετάδοση και μεγάλη συρροή των κρουσμάτων, δεν θα αποφύγουμε έστω ένα περιορισμένο χρονικού διαστήματος lockdown. Επειδή υποτίθεται ότι είναι στο κόκκινο όλη η Αττική, δηλαδή μιλάμε για 5 εκατομμύρια ανθρώπους, για πολλούς και κεντρικούς δήμους της πρωτεύουσας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις οικονομικές επιπτώσεις των τοπικών lockdown, αναρωτιέμαι αν είναι αργά με την έννοια αν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να κάτσουμε να περιμένουμε 10 μέρες αν τα μέτρα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται προχθές θα αποδώσουν. Εγώ νομίζω ότι ίσως θα χρειαστεί να λάβουν πιο αυστηρά μέτρα πιο νωρίς. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή αυτή τη στιγμή η ροή των κρουσμάτων είναι μεγάλη, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αρχίσει και φορτώνεται όσον αφορά τουλάχιστον την αντιμετώπιση της COVID-19, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο πιο σύντομα να πάρθουν κάποια μέτρα. Βέβαια, είναι λυπηρό που τελικά οι πολίτες από τη μια δεν μπορούν να τηρήσουν κάποια απλά μέτρα, γιατί είναι πολύ απλά τα μέτρα που ζητάει ο κόσμος, που ζητάει, συγγνώμη, η πολιτεία. Και από την άλλη μεριά όμως και η πολιτεία θα πρέπει να λύσει κάποια θέματα, όπως ας πούμε αυτός ο σμιωστισμός ο μεγάλος που γίνεται μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή και από τις δύο μεριές θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, γιατί δεν μπορεί να έχουμε συνεχώς lockdown. Καταλαβαίνετε, αυτό θα τσακίσει γενικά την κοινωνία και την οικονομία. Βέβαια. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει κάπως να συμμορφωθούμε όλοι, και πολιτεία και πολίτες. Σε αυτή τη φάση, κύριε καθηγητά, κυκλοφορείτε στο δρόμο, βλέπετε τι γίνεται. Το μεγάλο πρόβλημα για σας είναι η ατομική ευθύνη ή η ευθύνη της πολιτείας? Σας το ρωτώ γιατί τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχω εγώ, αν έχετε κάποια διαφορετική βεβαίως να το κουβεντιάσουμε, είναι μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού η απίθαρχη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σχεδόν κανένα παιδάκι δεν παραβιάζει τους κανόνες με τη μάσκα κλπ. Κλπ. Στα σχολεία. Στο μέτρο βεβαίως που ένα παιδί Δευτέρας Τρίτης Δημοτικού μπορεί να μετρήσει 2 μέτρα απόσταση ή να θυμάται πάντα να πίνει από το παγούρι του. Φέτος βλέπουμε εικόνες συνωστισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το σύστημα υγείας να υπερφορτώνεται στην αρχή της πανδημίας, έτσι, και με τους συναδέλφους σας στα δημόσια νοσοκομεία να σηκώνουν σιγά σιγά τα χέρια ψηλά. Άρα αυτή τη στιγμή η γκρίζα ζώνη αφορά στην ατομική ευθύνη του καθενός μας ή σε ό,τι θα έπρεπε να έχει κάνει η πολιτεία και δεν το έχει κάνει κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, εγώ νομίζω και στα δύο. Δεν μπορώ να πω ότι ή το ένα ή το άλλο περισσότερο φταίνε γι' αυτό. Δηλαδή και αυτό που λέτε ότι ο κόσμος φοράει τη μάσκα, το θέμα είναι πώς τη φοράει, αν τη φοράει σωστά, γιατί βλέπω ότι πολλοί την έχουν αλλά δεν την χρησιμοποιούν όπως πρέπει. Και από την άλλη μεριά θέλω να πω ότι η αλήθεια είναι ότι το να αποφύγουμε το συνωστισμό κάποιες φορές είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή πρόσφατα είχαμε κάποια κρούσματα τέλος πάντων, κάποια θετικά άτομα τέλος πάντων, νέα παιδιά 19-20 χρονών, τα οποία κόλλησαν παίζοντας μπάσκετ. Εντάξει, όταν έχεις μια τέτοιου είδους αθλητική δραστηριότητα δεν μπορείς να φοράς τη μάσκα. Και αναγκαστικά η φυσική απόσταση δεν μπορεί να τηρείται πάντα. Λοιπόν, θέλω να σας πω, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που πλέον να καταλάβουμε όλοι ότι όλα τα μέτρα προστασίας, είτε που παίρνει η πολιτεία, είτε που πρέπει εμείς να εφαρμόσουμε με την ατομική ευθύνη που έχουμε, είναι για να προστατεύσουν μέχρι κάποιο βαθμό. 100% δεν προστατεύει τίποτα. Αυτή τη στιγμή, άρα μισό λεπτό, με βάση αυτό που λέτε, θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να ανασταλούν? Γιατί πολύ σωστά λέτε ότι όταν παίζεις μπάσκετ, προφανώς κάποια στιγμή θα μαρκάρεις, δεν μπορείς να μαρκάρεις με 2 μέτρα απόσταση. Προφανώς θα υδρώσεις και αυτά τα σταγονίδια στις διάφορες κόντρες μεταξύ των παικτών θα πάνε από τον έναν στον άλλον. Ναι, αυτονόητα πράγματα είναι αυτά. Άρα πρέπει να κλείσουν τα γήπεδα μπάσκετ, ας πούμε, στις γειτονιές. Κοιτάξτε, κάτι τέτοιες εκδηλώσεις δεν νομίζω ότι είναι και τόσο οδυνηρό να σταματήσουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι, από την άλλη μεριά, συμφωνώ ότι ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν φοράνε όλοι μάσκα ή και αν την φοράνε, όταν ο ένας είναι πάνω στον άλλον κολλημένος, κατά κάποιο τρόπο ακυρώνεται σε ένα βαθμό και η προστασία που δίνει η μάσκα. Ναι. Δηλαδή, είπαμε ότι οι 3 είναι τα βασικά μέτρα. Είναι η φυσική απόσταση, είναι η μάσκα και είναι και η ατομική υγιεινή, κυρίως στα χέρια. Ναι. Η φυσική απόσταση είναι λίγο δύσκολο να τηρείται πάντα και παντού, γιατί και στον χώρο της εργασίας δεν μπορώ να είμαι πάντα στα 2 μέτρα μακριά από τον άλλον. Δεν γίνεται. Ναι. Υπάρχουν, ας πούμε, στιγμές που θα πρέπει να βρεθώ κοντά με κάποιον που συνεργάζομαι κτλ. Η μάσκα είναι το βασικότερο κατά την άποψή μου, γιατί μπορούν όλοι να το εφαρμόσουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και το τρίτο είναι η υγιεινή στα χέρια, που είναι ένας τρόπος μετάδοσης που όμως είναι
λιγότερης σημασίας από ότι είναι η μετάδοση μέσω του αναπνευστικού. Άρα λοιπόν, ίσως και η πολιτεία όπου μπορεί να λάβει κάποια μέτρα ώστε να μην συνοστίζεται κόσμος σε κάποιες ώρες που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και ο κόσμος, γιατί πρέπει να βρει έναν τρόπο να μεταφέρει, να πάει στη δουλειά του. Θα πρέπει και εκεί να λάβει κάποια μέτρα σαφώς, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια συμμόρφωση περισσότερη από τους πολίτες, γιατί όπως είπαμε τα μέτρα είναι απλά και μου κάνει και εντύπωση που αυτή τη στιγμή ξαφνικά πετάγονται και κάποια έτσι κινήματα κατά της μάσκας, κατά της πανδημίας, τα οποία τα βρίσκω τελείως έτσι αυτή τη στιγμή άκερα. Τελείως. Πάνω σε μια... Το θέμα της χρήσης μάσκας και στους ανοιχτούς χώρους, δηλαδή της γενίκευσης πλέον της χρήσης της, σας βρίσκει σύμφωνο, πώς το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, εκεί που έχουμε φτάσει, ναι, εμένα με βρίσκει σύμφωνο, γιατί ξέρετε, στον ανοιχτό χώρο, σαφέστατα η μετάδοση είναι πολύ πιο δύσκολη, αλλά υπάρχουν ανοιχτοί χώροι όπου ο κόσμος είναι σε απόσταση ο ένας από τον άλλον και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι όπου ο ένας είναι πολύ κοντά στον άλλον. Ναι. Και δυστυχώς τέτοιοι χώροι είναι οι πλατείες όπου τα βράδια πολλές φορές μαζεύεται η νεολαία. Η νεολαία εδώ που τα λέμε δεν προσέχει σε μεγάλο βαθμό, γιατί εγώ τουλάχιστον αυτό το έχω διαπιστώσει και με τα ίδια μου τα μάτια. Και από εκεί και πέρα μπορεί τα νέα παιδιά να μην έχουν την πιθανότητα να νοσήσουν πολύ σοβαρά, παρότι βλέπουμε σιγά σιγά και μια μετάθεση της νόσου των σοβαρών κλινικών έτσι, μορφών και σε νεότερες ηλικίες. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν δυστυχώς το μεγάλο επιδημιολογικό πρόβλημα της μετάδοσης. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, σε σχέση με διάφορα ενδιαφέροντα νούμερα και στατιστικά που βλέπουμε, ένα από αυτά, ας πούμε, είναι ότι έχει αυξηθεί η θνητότητα σε σχέση με τους διασωληνωμένους, αν το συγκρίνουμε με το πρώτο κύμα της πανδημίας. Έχει γίνει ο ιός πιο επικίνδυνος? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το θέμα της θνητότητας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει με πολύ προσοχή να το επικοινωνούμε στον κόσμο. Σε μία πανδημία γενικά η θνητότητα σε κάποια χρονική στιγμή για να υπολογιστεί πρέπει να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα. Μη σας μπερδέψω τώρα με μαθηματικούς τύπους, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα για τη θνητότητα σε τόσο μικρά χρονικά διαστήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένας ιός πολύ μεταδοτικός. Δεν είναι τόσο θανατηφόρος όσο ήταν οι προηγούμενοι. Απλά επειδή είναι πολύ μεταδοτικός, προσβάλλονται πάρα πολλά άτομα, νοσούν πολλά άτομα, άρα και η πιθανότητα να καταλήξουν, να πεθάνουν δηλαδή, είναι για περισσότερα άτομα. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το σύστημα υγείας αρχίζει και φορτώνεται. Ναι. Αυτό έχει να κάνει, εκτός φυσικά από το αυτονόητο, δηλαδή το πόσα κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι διαθέσιμες, έχει να κάνει και με το πόσες μέρες ή και εβδομάδες καμιά φορά απαιτείται να μείνει ένας ασθενής σε αυτές τις κλίνες εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ ημέρη η μάχη με τον ιό, θέλω να πω, αν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί. Γιατί συμβαίνει αυτό, είναι σύνηθες? Κοιτάξτε, αν κάποιος φτάσει να διασωληνωθεί, το οποίο είναι μια εξειδικευμένη κατάσταση, δεν ξέρουμε ο καθένας πώς θα είναι η πορεία. Πολλές φορές μπορεί να ξεκινήσει ήπια η νόσος και ξαφνικά να επιδεινωθεί. Από την ώρα που θα διασωληνωθεί κάποιος, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και ειδικά αν πρόκειται για ένα άτομο που ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα, υπάρχουν υποκείμενα άλλα νοσήματα κτλ. Υπάρχει μια συνοσιρότητα δηλαδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα, γιατί από την ώρα που θα μπει κανείς στην μηχανική υποστήριξη, αρχίζουν και άλλα προβλήματα πολλά. Αρχίζουν, έτσι. Εννοείται ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις κλπ. Φαντάζομαι. Βέβαια, σαφώς. Ναι. Σαφώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα πλέον από εκεί και πέρα και το πώς θα μπορέσει ένα τέτοιο άτομο ήδη επιβαρημένο να ανταπεξέλθει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηπαναγιώτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.